Με πλατιά χαμόγελα υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι της βιομηχανίας φυσιολογικών λιπασμάτων τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Αργιανακίδη κατά την επίσκεψή του στο εργοστάσιο, με την παρουσία του οποίου σφραγίστηκε η συμφωνία για τη νέα σύμβαση εργασίας στη βιομηχανία. Ο κ. Γιαννακίδης έτρεξε όλο το προηγούμενο διάστημα για να κυλήσουν ομαλά οι απαιτούμενες διαδικασίες αλλά και για να μην επηρεαστεί ούτε στο ελάχιστο η λειτουργία και οι θέσεις εργασίας του εργοστασίου μετά τη δικαστική περιπέτεια του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη. Η παρουσία μας εδώ με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τους συνεργάτες μας είναι μια έκφραση σημειολογίας για την αναπτυξιακή δυνατότητα και την στήριξη της τοπικής οικονομίας που προσφέρει η παρουσία της συγκεκριμένης παραγωγικής δραστηριότητας. Πριν από λίγες μέρες με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τον πρόεδρο των εργαζομένων είχα μια σειρά συναντήσεων με την κεντρική πολιτική ηγεσία και με τον Υπουργό Επικρατείας τον κύριο Σταμάτη και με τους αρχηγούς των κομμάτων που συγκροτούν την κυβέρνηση, τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη, καταθέτοντας την αγωνία μας, την γραβή αγωνίας όλων των εργαζομένων αλλά και της γηγενούς θεσμικής κοινωνίας για την παρουσία και την αναγκαιότητα της λειτουργίας της συγκεκριμένης παραγωγικής δραστηριότητας. Εμείς δεν εφησυχάζουμε, είμαστε σε πλήρη συνεργασία με τους εργαζομένους και με την γηγενή θεσμική κοινωνία, παρακολουθούμε την εξέλιξη των γεγονότων και θέλω να πιστεύουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Αρνητική εξέλιξη ήταν το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο κύριος Λαβρεντιάδης. Αυτό έχει επηρεάσει τη λειτουργία ή υπάρχει φόβος ότι θα επηρεάσει τη λειτουργία ή κάποια θέση εργασίας ή κάποια άλλα πράγματα στην εταιρεία, παρότι έχει υπογραφεί η σύμβαση εργασίας? Εντάξει, επαναλαμβάνω, παρακολουθούμε τα γεγονότα, είμαστε σε πλήρη συνεργασία. Αυτό που διαφαίνεται προς το παρόν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ισχύει αυτό που είπαμε μπροστά από μια εβδομάδα, ισχύει και σήμερα. Το εργοστάσιο είναι σε μια πολύ καλή φάση, σε ένα καλό επίπεδο, δουλεύει ομαλά και ελπίζουμε αυτή η εύρυθμη λειτουργία να έχει και διάρκεια. Γι' αυτό άλλωστε είχαμε μεταβεί στην Αθήνα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία και στο μέλλον. Οι υποσχέσεις είναι ενθαρρυντικές. Έχουν καταλάβει οι πολιτικοί παράγοντες και ιδιαίτερα ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου ήταν μαζί μας σε όλες τις επαφές που κάναμε στην Αθήνα, παρέμεινε για το λόγο ότι και αυτός ήθελε να ακούσει και να πάρει διαπιστώσεις από τους πολιτικούς παράγοντες των Αθηνών ότι θα διασφαλιστεί η ομαλή πορεία του εργοστασίου. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα και για την επίσκεψή του σήμερα. Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη εδώ στο εργοστάσιο και τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Λάκη Γρανά επίσης και όλοι αυτοί. Ο συμβολισμός είναι ο εξής, ότι το εργοστάσιο δεν είναι μόνο υπόθεση των 500.000 εργαζομένων, είναι υπόθεση όλης της Καβάλας και όλης της ευρύτερης περιοχής. Είναι υπόθεση του Έλληνα αγρότη. Πρέπει να διασφαλιστεί, διότι είναι το μόνο εργοστάσιο το οποίο έχει ιδιοπαραγόμενα αρής ποιότητας λιπάρματα, τα οποία εξασφαλίζει και είναι ο κυριότερος σύμμαχος του αγρότη. Και άρα πρέπει να το δούμε με πνεύμα ευρύτερο και να το διαφυλάξουμε, να υπάρχει λειτουργία απρόσκοπτη. Η σύμβαση θα υπογράψετε σήμερα? Κοιτάξτε, έχουμε στη φιλοσοφία ολοκληρώσει τη διαδικασία. Έχει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, της τρίμηνης διαπραγμάτευσης, έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών μας. Απομένει να εξεταστεί η παράμετρος, η νομική. Το εξετάζουν οι νομικοί του σωματείου μας και οι νομικοί της εταιρείας, προκειμένου να είμαστε καλυμμένοι και νομικά και θα ολοκληρωθεί, ελπίζω, τις επόμενες ώρες ή μέρες η όλη διαδικασία και να αποτελεί πλέον συμφωνία και όχι μια ενδεχόμενη συμφωνία.